εποχή προ-κρίσης, όταν οι ηλεκτρονικές πληρωμές ήταν ακόμη άγνωστες ή ελάχιστα διαδεδομένες για τους Έλληνες καταναλωτές, επιμένουν να βρίσκονται δεκάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, αυτοκινητιστές, ταξί, δικηγόροι, ακόμη και αν έχουν το τερματικό των τραπεζών POS, πληρώνονται συνήθως με μετρητά για τις υπηρεσίες τους. 30% είναι με κάρτα. Εσείς τι προτιμάτε? Εγώ παίρνω μόνο μετρητά. Δεν χρησιμοποιείτε κάρτα για τις συναλλαγές σας ή πληρώνετε μετρητά? Μετρητά. Σε όλες τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες? Σε όλες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επεξεργαζόμενη στοιχεία, διαπίστωσε ότι σε 130 κωδικούς αριθμού δραστηριότητας, μόλις 10 επαγγελματίες από κάθε ΚΑΔ χρησιμοποιούσαν POS. Εκείνοι που επιμένουν στα μετρητά, ανεξάρτητα από το αν εκδίδεται ή όχι απόδειξη, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δραστηριότητες όπως παιδικοί σταθμοί, ταξί, μεσητικά γραφεία αλλά και φαρμακοποιοί. Οι περισσότεροι πληρώνουν με μετρητά γιατί δεν έχουν όλα τα αυτοκίνητα μηχάνημα POS. Βέβαια, με βάση τα τελευταία δεδομένα, τους διευκολύνει καλύτερα να πληρώνουν με κάρτα, αλλά δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα με μηχάνημα. Δεν έχουμε ούτε μετρητά, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα. Είμαστε πτωχοί. Στα σούπερ μάρκετ, οι συναλλαγές με κάρτες ανήλθαν το προηγούμενο έτος σε 7,97 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων έφτασαν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, στην εστίαση σε 1,8 δις, σε ξενοδοχεία και καταλήματα το 1,8 δις, στο λιανικό εμπόριο το 1,6 δις, ενώ την ίδια ώρα, στα 10.472 φαρμακεία, οι συναλλαγές με κάρτα μόλις που έφτασαν τα 116 εκατομμύρια ευρώ. Στα ταξί, οι συναλλαγές με POS ήταν μόλις 18,3 εκατομμύρια, οι συναλλαγές των δικηγόρων ανήλθαν σε 11,18 εκατομμύρια, των υδραυλικών στα 15,95 και των ηλεκτρολόγων στα 15,49 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις 671 παιδικοί σταθμοί διαθέτουν POS, με τις συναλλαγές να ανέρχονται σε 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Το τι έχω να πληρώσω, ξέρω εγώ, μετρητά για να γλιτώσω το ΦΠΑ. Γιατί είναι δύσκολες εποχές και το 24% σε μια επισκευή, λέμε, θα φωνάξει τον υδραυλικό να σου κάνει, ξέρω, ότι μια μεγάλη δουλειά που εγώ δεν μπορώ να την κάνω. 100 ευρώ και σου πει 125, 124 με την απόδειξη και 100 χωρίς απόδειξη. Άρα εγώ τα 24 ευρώ γιατί δεν τα κύρωσα. Τη στιγμή που δεν τα αναγνωρίζει η εφορία. Ακόμη λιγότεροι ήταν οι μεσίτες που πληρώθηκαν με κάρτες, μόλις 393, ενώ οι μεταφορικές εταιρείες που δέχτηκαν πληρωμές με κάρτες ήταν μόλις 15 μέσα στο 2021. Ελεγκτές θα κληθούν τώρα να διαπιστώσουν αν τα δηλωθέντα εισοδήματα των αρνητών POS βρίσκονται στον μέσο όρο του κλάδου τους, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η επιμονή σε συναλλαγές με μετρητά συνοδεύεται και από φοροδιαφυγή.